φάτε, πιείτε ελεύθερα, κουβεντιάστε, μαζέψτε δυνάμεις, γιατί να ξέρετε θα πάμε μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί, δηλαδή θα ξεκινήσουμε το γλέντι κάπου γύρω στις 9.30-10, γύρω στις 10 και μετά θα πάμε όσο πάει. Σε λίγο θα έχουμε μαγειρέματα, θα ξεκινήσουμε με την Μύκονο, θα μαγειρεύουμε εδώ επί τόπου, να ξέρετε. Για πάμε να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Αχ, γεια σας. Εδώ τι βλέπω, ένα μικρό λατάκι, δικό σου είναι? Ναι. Το βρήκες ή είναι δικό σου? Το βρήκα με αδέσποτο και μετά το πήρα με το ίσιο και μετά μας ακολούθησε. Σας ακολούθησε, θα το υιοθετήσετε? Ναι. Μπράβο, πώς σε λένε? Παναγιώτα. Γεια σου Παναγιώτα, εσένα πώς σε λένε? Νίκο, βλέπω έχεις πάει κρέπα. Για γύρνα από εδώ να σε δούμε στην κάμερα, Νίκο. Για γύρνα από εδώ. Μπράβο, Νίκο. Έφαγες κρέπα με σοκολάτα. Και μπισκότα. Και μπισκότα. Εσύ την έφτιαξες? Όχι. Όχι, έχει φτιάξει. Για να πάμε να δούμε ποιος έχει φτιάξει εδώ. Ω, βλέπω τρώτε κρέπες. Εσένα τι έχει κρέπα σε σοκολάτα, έχει? Ναι. Μπισκότα έχει? Για να δούμε εδώ τι ωραία πράγματα τα παιδιά που φτιάχνουν και όσα παιδάκια βρίσκονται στο χώρο του φεστιβάλ μπορούν να έρθουν μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχουμε εδώ πέρα τα παιδομαγειρέματα και τα μικρά μας τσελεμεντάκια φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ κοιτάξτε, ψήνονται οι κρέπες, ψήνονται. Ας τι κάνετε. Έχουμε φτιάξει πολλές κρέπες σήμερα. Αρκετές. Ναι, και συνεχίζουμε. Να έρθουν και τα υπόλοιπα παιδάκια. Να πάνε όλα τα παιδάκια. Όλα τα παιδάκια. Για περάστε εδώ όλα τα παιδάκια να φάτε. Κάθε χρόνο ξεκινάμε από τα τσελεμεντάκια μας, από τα πιτσιρίκια μας, που είναι το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου και αυτής της χώρας πάντοτε. Μας συγκινούν ιδιαιτέρως με το πάθος και την αγάπη τους. Και θα πρέπει να πούμε, επειδή είναι η 16η διοργάνωση αυτή, τα πρώτα τσελεμεντάκια, σκεφτείτε τώρα, έχουν μεγαλώσει και τα τσελεμεντάκια εκείνης της πρώτης διοργάνωσης είναι σήμερα οι εθελοντές. Είναι σήμερα επιχειρηματίες, είναι σήμερα μέλη οικογενειών που βοηθούν με κάθε τρόπο να πραγματοθεί αυτή η πολύ σημαντική διοργάνωση, κυρίες και κύριοι. Γιατί πραγματικά η καρδιά της γαστρονομίας και των Κυκλάδων και της χώρας μας χτυπά εδώ στον Αρτεμόνα, εδώ στη Σύφνο μας. Θα δείτε και στη γραμματεία, αν περάσετε απέναντι τον Άγιο Κωνσταντίνο, και φωτογραφίες από προηγούμενες διοργανώσεις, θα δείτε μέσα στα χρόνια πόσο μεγαλώνει αυτό το φεστιβάλ, πώς τα καταφέρνει. Και βεβαίως έχουμε Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα στους διοργανωτές, έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σύφνου πάντοτε εκεί δυναμικά σε αυτή τη διοργάνωση δεσμό, έχουμε το Δήμο Σύφνου βεβαίως και έχουμε και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου για το 16ο φεστιβάλ. Φυσικά έχουμε και όλους τους εθελοντές που πόσο σημαντικός πραγματικά είναι ο ρόλος των εθελοντών για να πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για το έργο τους. Και ναι, τώρα ήρθε η ώρα που σας έχουμε πει τόση ώρα, ήρθε η ώρα να περάσουμε στην κοσμοπολίτικη Μύκονο. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τη Μύκονο που ήρθε εδώ σήμερα μαζί μας για να φτιάξουμε ξεροτίγανα. Δίπλες, για να έρθω εδώ η μαγείρισα, σεφ. Απόψε θα κάνουμε το γλυκό της χαράς. Το γλυκό που είναι για τους γάμους, τους αραβώνες μας, τα βαφτίσια μας, τις γιορτές μας, τις χαρές μας. Αυτό το γλυκό είχαμε σαν βάση, μετά βέβαια τα μηδανοτά, αλλά σαν βασικό γλυκό ήταν οι δίπλες. Όταν ήταν να κάνουμε ένα γάμο ή αραβώνα, μαζευότανε όλη η γειτονιά και οι γνωστοί μας και ξεκινάγαμε το γλυκό. Διότι θέλει πάρα πολύ εργασία. Όχι εργασία σαν ζύμωμα, αλλά σαν φτιάξιμο. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ανοίγανε το φύλλο με καλάμι. Τώρα βέβαια η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχουμε τα ηλεκτρικά μηχανάκια και τα χειροκίνητα και είναι πολύ πιο εύκολα. Κάθε χρόνο η μαγική στιγμή, έλα μου λέει εδώ, Κώστα μου λέει εδώ, έλα ο φίλος μας. Λοιπόν, εγώ, τι νομίζετε, το ποιος, αυτό που περιμένω όλη τη χρονιά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν από εδώ, από τη Μύκονο, με αγάπη, με παράδοση, κατευθείαν φεύγει στους επισκέπτες μας,
Φεύγουν οι δίπλες, ελάτε να δοκιμάσετε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ήρθε η ωραία στιγμή κατευθείαν. Δίπλες. Αμέ, αμέ, αμέ. Εδώ έχει το καλό το πλάνο. Ελάτε, ελάτε εδώ. Αυτά τα χαμόγελα. Πόσο μας αρέσει. Να σας πω να μην μείνει τίποτα. Μιλάμε για πολλές δίπλες. Αμέτρητες δίπλες. Δεν υπάρχεις, δεν υπάρχεις απλά. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω για σας εδώ. Υπάρχεις, όπως θα πλασάρεις. Ελάτε, ελάτε. Τις χαρές στον ουρνό μας, τις χαρές να είμαστε καλά, ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Μύκονο. Ένα μεγάλο Πρόεδρε, όλα καλά! Όλα καλά! Έχουμε χλωρό από τα Σαντορίνη. Χλωρό, ναι. Ντοματοκεφτέλη. Ναι, κάτι ξέρω. Βουκάνικο. Ναι. Ντοματοκεφτέ, βέβαια. Ναι, ο, μελιτίνια, ε. Μελιτίνια. Μελιτινάκια. Κρασί Σαντορινιό, αλίμονο. Αν δεν είχαμε κρασί Σαντορινιό, τι κάνουμε. Μελιτίνια. Χωρίς κρασί όμως. Αυτό λέω. Χωρίς κρασί Σαντορινιό, τι κάνουμε. Έτσι. Και το Βυσάντο, σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Αγαπημένη Σαντορίνη με το υπέροχο περίπτερο, με την αμπελιά. Να την αμπελιά πίσω. Με το ωραίο το... από τη Σαντορίνη το φέραμε. Από τη Σαντορίνη το φέραμε. Φιλιά πολλά και του χρόνου. Πάμε να δούμε και τι άλλο ετοιμάζουμε. Ωραίο, εδώ. Αιγύπτου είναι πάνω, δίπλα ακριβώς βρίσκεται η Θυρασιά, ακριβώς δίπλα και από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, πολύ κοντά σε αυτό το φεστιβάλ, είναι και η Αλεξάνδρεια της Σημαντίας για παράδειγμα χάρη και το Μακροχώρι και η Μελίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Σας περιμένουμε να έρθείτε στα μέρη τα δικά μας. Και η Αλεξάνδρεια της Σημαντίας έχει επίσης μια φανταστική βιβλιοθήκη, κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς. Έτσι συναντιούνται όλοι και όλες. Κάτι ωραίο θέλατε να πείτε? Φτάνει που έχουμε έχει μεγάλη πόλη σε θάλασσα στην Αλεξάνδρεια. Μεγάλη πόλη, αλλά για να τα βγάλεις αυτά τα αρχεία που είναι μέσα στο θάλασσα, χρειάζεσαι πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Ποιος θα πληρώνει? Αλλά είναι η ελληνική πόλη μέσα στον Ηρώ, στην Αλεξάνδρεια. Δεύτερο, 60% που είναι το Αλεξάνδρ στο Αντώνη, μέσα στον Αλεξάνδρ ή κοντά στον Σίουα. Έτσι, το πρόσωπο. Υπέροχα, υπέροχα. Εκεί νιώθουμε σαν να βρισκόμαστε στην Ελλάδα που μας έχετε μεταφέρει τώρα. Μας έχετε μεταφέρει αυτό το ωραίο κλίμα, αυτό το ωραίο χαμόγελο. Ένα τεράστιο χειροκρότημα για την Αίγυπτο που βρίσκεται μέσα στο κοντά. Μου λένε Πέτρο, έχει ριζόπιτα έτοιμη. Και αφού έχει ριζόπιτα έτοιμη, τι λέτε? Προχούμε. Επιβάλλετε. Επιβάλλετε. Επομένως, ετοιμαστείτε, σε λίγο θα έχουμε ριζόπιτα. Βλέπετε εδώ που το κρατάω. Δεν απειλώ. Είναι για καλό. Είναι για καλό. Θα απολαύσουμε από αυτά τα μέρη τα υπέροχα της ποιότητας. Θα μπορέσουμε να βγάλουμε. Εδώ. Για σας, για σας. Για τον κόσμο βασικά. Ετοιμαστείτε. Έρχεται η ριζόπιτα στο μεταξύ ακριβώς από πίσω μας. Τα χαμογελαστά πρόσωπα που βλέπετε είναι από τη Θυρασιά. Η Θυρασιά φέτος έχει ακόμα πιο δυναμική παρουσία. Ετοιμάζεται να μαγειρέψει για μας.
στο μεταξύ όμως εδώ η Αγία Παρασκευή, η Φθιώτιδα, η Λαμία, όλα τα μέρη τριγύρω, έτσι δεν είναι? Έλα τα παιδιά, τα παιδιά της Σύμβου πάντα και πρώτα, με τον λογισμό, το κέρασμα. Εσείς και παιδιά της Αγίας Παρασκευής έχετε φάει μεγαλώσει όλα αυτά τα καλούδια, ξέρετε. Ελάτε εσείς και τώρα αυτή τη στιγμή η θηρασιά τρώει, δοκιμάζει, ετοιμάζεται να μαγειρεύσει. Ελάτε. Είναι διαφέρον με πολύ αγάπη. Από τη θηρασιά! Έλα ρε ομάδα! Κοιτάξτε εδώ πόσοι έχουν μαζευτεί. Και δεν είναι ούτε η μισή αυτή που έχουν μαζευτεί εδώ, γιατί φέτος έχουμε 37 άτομα από τη θηρασιά. 37 άτομα από τη θηρασιά. Μόνο των ηλικιών από τη ίδια με την ηλικία. Πόσο, ποιος είναι, ποιος είναι ο μικρότερος? Λοιπόν, η Μελίνα πόσο είναι? Μελίνα πόσο είσαι? Θα κλείσω τα 9. Η Μελίνα θα κλείσει τα 9, λέει. Αφόρητα μικρή. Η Αναστασία πόσο είναι? 8,5. Η Αναστασία είναι 8,5. Χειροκρότημα για όλα τα παιδιά μας. Και εμείς όλα θα τα γνωρίσουμε όλα τα παιδιά. Όλα, ξεκινώντας από τα πιο μεγάλα παιδιά. Γεια σου βρε Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή δοκιμάζει με λιτήρια θηρασιάς. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετράει το κρίσιμο τεστ του Παναγιώτη, θα πρέπει να σας πω. Ελάτε και ελάτε. Τώρα το έχουμε το ρόλο. Εμείς το έχουμε παράγει, οπότε είναι κρίμα. Ελάτε, δοκιμάσατε λιτήρια από τη θηρασιά. Ελάτε. Τι θέλει? Μακαρόνια! Για μακαρόνια! Μακαρόνια για το φίλο μας! Έχει παρακείλει ο Παναγιώτης μακαρόνια! Πάμε φέρω τώρα! Τώρα φέρνει! Όλα τι θέλει ο Παναγιώτης! Παναγιώτη έρχεται! Παραγγελία έτοιμη! Παναγιώτη έτοιμη! Σου έρχεται η παραγγελία σου! Σου έρχονται τα μακαρόνια. Κοιτάξτε, γρήγορο. Ποιο βέλτο, τον βοηθάει και ο άνεμο. Τον βοηθάει και ο άνεμο. Χρυσό μετάλλιο, ρε! Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή. Το κοιμάζει ο Παναγιώτη. Τα μακαρόνια. Ο Παναγιώτη θα μα πει ότι θα είναι ωραίο. Ωραίο! Ένα μεγάλο πρωτοβάθμα. Η θερασιά κρίσιμο σε παραγωγό. Το πρώτο να δεν γίνει. Και τέρις! Αυτό! Αλλά σήμερα κατάνεμο κατευθείαν! Τι κόσμο θέλει κάνω, παιδιά, ο Παναγιώτης, θέλει κάνω! Παναγιώτης! Παναγιώτη! Εσύ συνέχισες! 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 Εσύ έτοιμοι να περάσουμε στην οικοδέσμηνα σου. Δηλαδή, ας το περάσουμε στην υπέροχη Σύμνο. Χειροκρότημα για τη Σύμνο, για την οικοδέσμηνά μας. Ακόμα πιο δυνατό χειροκρότημα. Πάμε. Έχουμε φάει. Πάμε και εσείς κάτω. Χειροκροτήστε. Ελάτε. Κυρία Παρπαδίου, πώς το βλέπετε εδώ το Μαστέλο? Το έχετε δοκιμάσει? Το Μαστέλο το έχουμε δοκιμάσει άπειρες φορές και έχουμε πράγματα. Για τις συνταγές. Τώρα πάμε να έχουμε δύο κορυφαίες συνταγές εδώ στο Σύμνο. Έχουμε τα Ρεβίθια, τη Ρεβίθια Βασίλη και έχουμε το Μαστέλο. Συνταγές που γίνονται και οι δύο με 3 υλικά, με 5 λεπτά προετοιμασία. Και βλέπουμε ένα κορυφαίο αποτέλεσμα που ολοκληρώνεται μέσα σε ένα ξυλόφυλλο. Εκτός από τις συνταγές που έχει πάρα πολύ ο Σύμνος, θέλω να πω ένα πράγμα για τον τόπο σας. Γιατί εγώ σαν επισκέπτης και σαν ξένη, πάτησα το πόδι μου στη Σύμνο. Πιστεύω και όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ στο φεστιβάλ, που έρχεστε για πρώτη φορά ή που επισκέπτεστε κάθε φορά το νησί αυτό, νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ. Δηλαδή, πατώντας το πόδι μου στον τόπο σας, νιώθω ότι έρχομαι σε δικό μου μέρος, σε δικούς μου ανθρώπους. Αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι άνθρωποι, η ομάδα που είναι μαζί μου και ήρθε πρώτη φορά στη Σύμνο. Έχετε αυτό που κάνει τον άλλον να θέλει να μείνει στην αγκαλιά σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Πολιτιστικό Σύλλογο Σύμφωνο, τον αγαπημένο Γιώργο Σταυλιανό, τον πρόεδρο, ο οποίος μας φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο και όλους τους φίλους Σύμφωνους που πάντα μας αγκαλιάζουν και μας κάνουν να μην θέλουμε να μπούμε στο πλοίο αύριο το πρωί.
να είστε καλά και να κάνετε έτσι όμορφα πράγματα.